Στη συνέλευση των αγροτών που πραγματοποιήθηκε στην ΕΜΕΑ, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή των Αγροτών και να κινηθεί νομικά κατά του ΕΛΓΑ, αφού οι αγρότες και οι τοπικοί αγροτικοί φορείς δεν θεωρούν, όπως είπα, νόμιμο τον τρόπο που δόθηκαν οι αποζημιώσεις, θεωρώντας τον μάλιστα και παραπλανητικό. Προς το παρόν δεν υπήρξε απόφαση για άλλη μορφή κινητοποιήσεων το προσεχές διάστημα, παρά μόνο η απόφαση να κινηθούν νομικά κατά του οργανισμού, ενώ αναμένουν και τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών βουλευτών της Κορινθίας. Παρευρέθηκα στην συγκέντρωση και στη συζήτηση που έγινε, βεβαίως με μοναδικό θέμα την αποκατάσταση των πληγέντων από τις βροχοπτώσεις του 2009. Είναι γνωστό πλέον, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι εδώ στην ΕΜΕΑ έχει συντελεστεί μια μεγάλη αδικία, αφού ΕΛΓΑ με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις πληρωμές που έκανε προς τους δικαιούς έχει ξεχάσει τους ανθρώπους που δεν τρίξαν. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Με μία διαδικασία παράνομη, διάτρητη, την οποία την έχω καταγγείλει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παίρνοντας σαν κριτήριο την επιστροφή ΦΠΑ από το ΚΕΠΙΟ και όχι από τους συνεταιρισμούς ή από τους αγρότες, όπως τουλάχιστον στοιχειοδός θα είχε την υποχρέωση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπολογίζεται επιστροφή ΦΠΑ από προϊόντα που δεν είναι στα φύλλα, αλλά από συνολικά από όλα τα προϊόντα. Αυτό βεβαίως έχει διαστρεβλώσει την όλη εικόνα, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν πάρει χρήματα εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν μεγάλες ζημιές, αλλά να έχουν αδικηθεί εκείνοι οι οποίοι είχαν μηδενική επιστροφή ΦΠΑ, για τους οποίους ο ΕΛΓΑ ζητάει και άλλα στοιχεία, διότι λέει δεν τους εμπιστεύεται. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν πρόκειται να περάσει. Αύριο στο Κοινοβούλιο που θα συζητηθεί το θέμα, ύστερα από επίκαιρη ερώτηση που καταθέσει, θα θέσω επιτακτικά το θέμα της αποκατάστασης αυτής της μεγάλης αδικίας, αλλά και συνολικά να αποκατασταθούν, να πληρωθούν οι παραγωγοί σύμφωνα με τις ζημιές που έχουν πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα ακούστηκε ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις με κριτήρια ευνοιοκρατικά. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα. Είναι ένα σημαντικό θέμα που αν αποδειχθεί ότι έχει αλήθεια, τότε υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα ηθικής τάξεως και που θα πρέπει ο ΕΛΓΑ και ο αρμόδιος υπουργός να αναλάβει τις ευθύνες του. Με κάποια στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει σαν επιτροπή, βλέπουμε τις αδικίες που έχει υποστεί η περιοχή και συγχρόνως βλέπουμε και τους ευνοούμενους, το τονίζω αυτά, τους ευνοούμενους που πολιτικά γνωρίζουμε πολύ καλά σε ποιο χώρο τάσσονται και πώς πήραν κάποια χρήματα της αποζημίωσης. Αυτό το καταγγέλουμε επίσημα και θέτουμε πρώτον ευθυνών τους όλους τους πολιτικούς του κυβερνώντος κόμματος να ερευνήσουν το θέμα εις βάθος και να μας δώσουν κάποια αποτελέσματα, αν και απόψε βράδυ έλαμψαν δια της απουσίας τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λυγίσει και δεν έχουν πάρει καθόλου αποζημίωση. Η περιοχή του Δήμου Νεμέας δεν είχε τριγίσει καθόλου και δεν έχει αποζημιωθεί ελάχιστα. Έχει αποζημιωθεί ελάχιστα. Και αυτή επιλεκτικά. Ενώ αντιθέτως κάποιοι άλλοι δήμοι που είχαν τριγίσει καθ' ολοκληρίαν, που είχαν βγει σε 0,7 βάσει των πρώτων εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ, πήραν τη μερίδα του Λέοντος αυτή τη στιγμή. Και αναφέρω επί παραδείγματι το Δήμο Βόχας και μόνο το Δήμο Βόχας, που πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή, που όλοι ήταν στην πρώτη εκτίμηση με 0,7. Τη σημερινή εκδήλωση που έκανε ο Αγροτικός Σύλλογος και η Επιτροπή του Αγώνα την τίμησαν με την παρουσία τους ο κύριος Κόλλιας, που γνωρίζει το θέμα, γιατί είμαστε και τυχεροί ότι είναι από την περιοχή μας, προέρχεται από αγροτική οικογένεια και μπορεί να έχει πιο καλύτερη εικόνα το τι προβλήματα έχει σήμερα η περιοχή εδώ που είμαστε στην ΕΜΕΑ. Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους το Κομμουνιστικό Κόμμα με την εκπρόσωπο την κυρία Μανολάκου, το Λάος με τον κύριο Ζαφύρη και ο κύριος Μπράβος που ήταν σήμερα εδώ στην εκδήλωση. Ο κύριος Δήμαρχος επίσης, εγώ ως εκπρόσωπος της Ένωσης. Εκφράστηκαν πολλές απόψεις. Είδαμε ότι και συμπεράναμε όλοι μαζί ότι υπάρχει το άδικο, να το πούμε και αυτό που είπε ο κύριος Κόλλιας, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα τα αγροτικά και εκπροσωπεί και τώρα αύριο μάλλον που θα έχει και στη Βουλή το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό, κύριε Κόλλια, αυτό που είπατε, ότι το θέμα της Νεμέας έρχεται στη Βουλή. Αυτό πρέπει να το δούμε, ότι αυτό που είπε και ο κύριος Τσαβαλάς προηγουμένως, ότι έγιναν επιλεκτικές
οι αποζημιώσεις, πρέπει να το δούμε και πρέπει να το εξετάσει και ο κύριος Κόλλιας, ότι αν αυτό αποδεικνύεται πρόκειται για σκάνδαλο το οποίο θα έχει μεγάλες προεκτάσεις σε όλη την Κορινθία και πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα εάν θα βγουν τα στοιχεία στη δημοσιότητα.